Μάκη, να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνε μου, φίλε. Ποιες είναι οι αγαπημένες σου εταιρείες να αγοράζεις παιχνίδια? Βασικά, πριν απαντήσεις, για να πούμε ένα-ένα, θέλω να μου πεις πώς κρίνεις. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που γουστάρεις να παίρνεις παιχνίδια day one, ξέρω εγώ. Ναι, αμέ. Γιατί ξέρεις πώς έχει γίνει η κατάσταση με τα παιχνίδια. Καταρχήν. Πατς, μισά παιχνίδια κλπ. Ναι, αλλά να σου πω πρώτα απ' όλα ότι κοιτάω να δω αν έχω διασκεδάσει με τα προηγούμενα της. Ωραία, αυτό είναι ένα. Το πρώτο είναι το βασικό, αυτό δηλαδή. Ναι. Έτσι. Δεύτερο είναι. Μην μου δίνει τώρα όλη την ώρα DLC-άκια, αλλά τώρα αυτό έχει μπει στη ζωή μας. Έχει μπει στη ζωή μου. Οπότε έχω κάτσει και το παραβλέπω. Βέβαια, θα δουν και τα παιδιά, πολλές εταιρείες που θα πούμε μπορεί να βγάζουν DLC, αλλά το κυρίως παιχνίδι είναι κομπλέ. Παραπάνω εγώ. Παίζεται και χωρίς τα DLC. Εντάξει, είναι ώρες που έχουν μερικά προβλήματα, αλλά με ένα πατσάκι, αυτό δεν τα κοιτάω. Γιατί με ένα πατσάκι που δίνουν ναι. Στην πορεία, ας πούμε. Δηλαδή, το παίρνεις ώρα το παιχνίδι και ξεκινάς να το παίξεις. Αν είναι μεγάλο το παιχνίδι, γύρω σε 2 με 3 μέρες, ας πούμε, στο Sky Patch. Οπότε τα διορθώνει. Και δεν μπορώ να κρίνω ποτέ και στα review που κάνω, αν παρατηρήσεις. Ναι, δεν μπορώ να κρίνεις. Ναι. Δεν μπορώ να το κρίνω από τον τεχνικό τομέα. Απλώς για μένα πλέον, επειδή εντάξει, δεν υπάρχει κανένα μεγάλο λόγο να παίρνει όλα τα παιχνίδια day one, κάποια συγκεκριμένα που. Γουστάρεις, θα παίρνεις. Ναι. Αυτός που θα περιμένει και θα πάρει αργότερα λιγάκι το παιχνίδι, θα το βρει λίγο πιο στρωμένο, βελτιωμένο και ωραίο. Για πες μου. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ρίχτω. Και να πω πρώτη, φυσικά, τη From Software. Περίεργο, Δεν το περίμενε κανένα. Αυτό το λέω. Λοιπόν, η From Software, κοίταξε να δεις τώρα. Αν εξαιρέσεις τον Bloodborne που βγήκε το παιχνίδι με Day One Patch. Ναι. Το οποίο όποιος δεν είχε κατεβάσει το patch. Υπέφερε. Τα βλέπε τα προβλήματα που είχε. Υπέφερε. Υπήρχαν χοντρά προβλήματα δηλαδή. Γιατί το δοκίμασα και εγώ day one patch, να δω τι παίζει. Γιατί λέω το Sony patch, τι έγινε. Και όντως υπήρχε πρόβλημα. Αν εξαιρέσει λοιπόν αυτό, όλα τα υπόλοιπα φίλε είναι άψογα. Ναι. Από το Demons. Μέχρι το 3. Το Dark μέχρι Souls. Το Dark Souls το 3, ό,τι έχει δώσει είναι άψογο. Και. Τα DLC που έχει δώσει είναι μεγάλα και άψογα κι αυτά. Φαίνεται, είναι αυτό, ότι φαίνεται ότι σέβεται το προϊόν, σέβεται τον gamer. Αυτό είναι βασικό στα DLC. Και να σου πω ότι δεν παίρνω παιχνίδι της μόνο day one. Ναι. Έτσι, δηλαδή τώρα αυτό που ετοιμάζεται να βγάλει, ναι. Που όλοι έχουμε δει αυτό το τιζεράκι. Ναι. Να πω ότι αυτό το παιχνίδι που θα βγει το καινούριο, δεν θα αγοραστεί απλά. Ναι. Θα αγοραστεί η συλλεκτική. Ακριβώς. Ναι, είναι αυτές τις συλλεκτικές που τις παίρνεις συγκεκριμένες. Οπότε η From Software για σένα είναι μια εταιρεία και για μένα βασικά. Απλώς τώρα δεν την ανέφερα για λόγους ότι είναι η Βαλουμάκης. Η From Software είναι μια εταιρεία που παίρνει τα παιχνίδια σου, τα παιχνίδια της με κλειστά τα μάτια. Τα φροντίζει, είναι βέβαια και παιχνίδι, παιχτικά απόλαυση σαν παιχνίδι. Ωραία. Να σε ρίξω εγώ σε άλλη εταιρεία. Εγγύηση. Εσύ μπορεί να μην τη γουστάρεις τόσο πολύ, να μην τρελαίνεσαι, ας πούμε. Στο παιχνίδι που βγάζει είναι το Naughty Dog. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν τρελαίνομαι και. Ναι. Όχι ότι θα καείς να πάρεις day one το παιχνίδι της. Ναι. Έτσι, όχι ότι και εγώ θα πάρω όλα τα παιχνίδια της day one. Απλώς ξέρω ότι με την Naughty Dog θα πάρω ένα παιχνίδι που είναι καλογιαλισμένο, φτιαγμένο και αυτό που σου λέει θα το κάνει. Δηλαδή, δεν άλλα σου λέει και άλλα περιμένεις. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω. Την αξία αυτής της εταιρείας, ναι. Από τη στιγμή που έχει δώσει τέτοια παιχνίδια. Crash, Jack and Daxter, Uncharted, Last of Us, όλα τα παιχνίδια αυτά έχουν κάτι να σου πούνε, μηχανισμούς, ιστορίες και σχεδόν τρέχουν αψευγάδιαστα. Δεν νομίζω. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει Naughty Dog στο PlayStation 3 και τρέχει όλα τα Uncharted και το Last of Us χωρίς να κάνει install στο PlayStation 3, μιλάμε για επίτευγμα τεχνολογικό. Να μην γίνεται, να είναι μόνο στο δισκάκι, έτσι. Κάτσε καλά. Είναι φοβερό. Και γενικά δίνει από τα πιο εξελιγμένα παιχνίδια στις PlayStation πλατφόρμες. Δηλαδή εκμεταλλεύεται πάρα πολύ την εκάστοτε κονσόλα. Τα κάνει πολύ κινηματογραφικά. Τα κάνει κινηματογραφικά. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει gameplay. Δεν είναι για παράδειγμα όπως ο Kojima που τον γουστάρω πάρα πολύ. Ναι. Και το κάνει περισσότερο κινηματογραφικό και λίγο gameplay. Έχει βρει αυτή τη χρυσή τομή μεταξύ κινηματογραφικότητας και gameplay. Και να σου πω κιόλας ότι έχει την καλύτερη εισαγωγή σε παιχνίδι ever. Με το Uncharted 2. Με το τρένο. Πραγματικά. Ναι. Όχι επειδή το λένε όλοι. Το Uncharted 2, παιδιά, είναι πραγματικά. Το καλύτερο του παιχνίδι.
πραγματικά έχει την καλύτερη εισαγωγή. Δηλαδή θυμάμαι που το έπαιξα τότε, στην ναι. εποχή του, μετά που το πρωτοβγήκε. Και έμεινα χαζός. Ναι. Νομίζω το πιο ολοκληρωμένο Uncharted που έχει βγει ποτέ. Είναι και τα χιόνια ελκυστικά εκεί που είναι στα βουνά κτλ. Είναι φανταστικό παιχνίδι. Ναι, ούτε το 4. Εγώ που το έχω παίξει το 4, ούτε το 4 το ξεπερνάει το 2. Σε ποιότητα παιχνιδιού. Εντάξει, story έχουν όλα καλά. Όλα εντάξει, είναι το κινηματογραφικό story, εντάξει, μην περιμένετε να φιλοσοφήσετε πάνω στο story του. Το κάνει το story που πρέπει να έχει ένα Uncharted κινηματογραφικό. Για συνέχισε. Λοιπόν, η επόμενη είναι η Arkane. Arkane, η οποία έχει δώσει δύο από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Τα Dishonored. Είναι νέα εταιρεία. Είναι νέα εταιρεία. Αυτό είναι το θέμα το όλο. Ότι σαν νέα εταιρεία, το Uncharted, το Uncharted, με συγχωρείς γιατί μιλάγαμε πριν για τώρα. Το Dishonored το 1 έπαθα πλάκα. Γιατί έπαθα πλάκα, γιατί και άλλοι έχουν επιχειρήσει να φτιάξουν stealth πρώτου προσώπου παιχνίδια. Έτσι, είδαμε και το καινούριο το... Dishonored. Α, το Prey εννοείς. Το Prey. Όχι το Prey. Θα σου πω. Είδαμε και το καινούριο stealth παιχνίδι, ας πούμε, το Thief που βγήκε. Και δεν, ενώ σου έλεγε ότι έχεις πολλές επιλογές, τελικά δεν ήταν έτσι όπως τα λέγανε. Έτσι. Δεν ξέρω βέβαια τι παίζει με τον Deus Ex που είναι stealth και αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν το φτάνει. Στο level design εννοώ πάντα. Ναι. Γιατί αυτά που είδα στο πρώτο Dishonored με το level design δεν τα έχω ξαναδεί πουθενά. Εμένα αυτό που μου αρέσει στην Arkane είναι ότι ρίχνει τα γυαλιά σε πολλά open παιχνίδια. Γιατί στην ουσία το Dishonored δεν είναι open παιχνίδι. Level είναι, πίστες είναι. Αλλά η επιλογή που σου δίνει για το πώς να προσεγγίσεις κάθε στόχο κλπ. Έχει πολύ πιο open επιλογές. Νιώθεις πιο πολύ ελευθερία από τις πολύ open παιχνίδια που σου περιορίζουν για το τι να κάνεις. Ναι. Και το Dishonored 2 μετά. Ναι. Όργια. Δεν έχω παίξει το 2. Το 1 το έχω παίξει. Το 1 το έχω χαρακτηριστεί. Το 2 μιλάμε για όργια. Αυτό που κάνανε σε δύο περιοχές στο Dishonored, στο Dishonored 2 με δύο περιοχές, αυτό το level design που πετύχανε εκεί πέρα. Ναι. Δεν μπορούσα να σκεφτώ, λέω πώς το συλλάβανε όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πώς ακριβώς καθίσανε και σκεφτήκανε το πώς θα αλλάζει έτσι η πίστα. Δηλαδή δεν γινόταν αυτό το πράγμα που έβλεπα. Θέλω να το παίξω. Οπότε και βγάλανε και ένα expansion μετά. Και στο 1 βγάλανε ένα καλό expansion με μπόλικα και στο 2 βγάλανε. Ναι. Το expansion να πω δε στο πρώτο παιχνίδι. Φανταστικό, τεράστιο, μεγάλο, δηλαδή γύρω στο 8ωρο. Δεν το βγάζει δηλαδή σε μία μέρα. Πρέπει να το κάνει 2-3 μέρε. Είναι καλό. Δεν φαίνεται ότι δεν είναι κομμένο υλικό. Όχι. Έτσι. Είναι η ιστορία του Doubt. Ναι. Του κακού τη υπόθεση σε εισαγωγικά. Ναι, γιατί μετά όλοι βλέπουμε ότι δεν είναι κακό. Είναι άλλο ανάποδο story. Και παίζει ένα. Είναι το πρώτο DLC που έπαιξε και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον δηλαδή σε τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Ναι, γι' αυτό γιατί προετοιμάζεται με διαφορετική σκέψη για να βγει το παιχνίδι, μέσα στο παιχνίδι. Οπότε η Arkane είναι μια εταιρεία που παρακολουθεί. Ναι. Πώς και πώς για το επόμενο παιχνίδι, πώς ποιο θα είναι κλπ. Το λέει και η συλλεκτική πίσω. Γιατί πες τι λέει, γιατί δεν έχω δει συλλεκτική. Φίλε, η συλλεκτική ναι. δεν την πήρα τυχαία. Την πήρα γιατί ήξερα ότι θα παίξω παιχνιδάρα στο Dishonored 2. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μου πει βγαίνει Dishonored 3 ας πούμε και να μην πάρω τη συλλεκτική. Εντάξει, δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελα στο Prey, το καινούριο. Δεν τα πήγε τόσο καλά. Δεν είναι κακό παιχνίδι όμως. Ναι, ναι. Δεν είναι κακό δεν παιχνίδι. Έχει, σε σένα δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο που έχει το Dishonored σαν franchise. Ναι. Εντάξει. Να προχωρήσω ή θες να προσθέσεις κάτι για το Arkane. Όχι, εντάξει, ό,τι ήταν να πω το είπα. Και εγώ πάντως η Arkane. Είναι δίκαιη η εταιρεία. Η Arkane είναι μια από τις καλές εταιρείες καινούργιες που μας έχουν βγει. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να μην το ξέρει και ο Μάκης, αυτοί που έφτιαξαν την Arkane Studios προέρχονται από την Irrational που φτιάξει τον Bioshock. Ναι, το ξέρω. Έτσι, οπότε είχε μια επιρροή στην αρχή του. Και μια εμπειρία. Ναι, και μια εμπειρία. Να σου πω εγώ η επόμενη εταιρεία και νομίζω. Όλοι θα το περιμένουν αυτό που θα πω, είναι η CD Projekt, η Πολωνή. Μας έχουν δώσει μέχρι στιγμής 3 Witcher παιχνίδια και τα 3 ήταν χαρτί, μεγάλα σε διάρκεια. Βλέπεις και την εξέλιξη του franchise από το πρώτο με την ισομετρική κάμερα στο δεύτερο που παίζει από πίσω. Ναι, αλλάξαν το παιχνίδι τελείως. Δηλαδή πήγαν σταδιακά σε ένα και γιγαντώστηκε το franchise με το 3. Αλλά εκεί που θα σταθώ στη CD Projekt είναι στην πολιτική τους όσον αφορά τα DLC. Πολύ το οποίο δώσανε στο Witcher 3 συγκεκριμένα, δώσανε free DLC στην αρχή και τα expansion που δώσανε μετά, τα οποία βγήκανε. Η πολιτική βάζει τα γυαλιά σε πολύ μεγάλες publisher για το πώς διαχειρίζεις ένα franchise. Δεν ξέρω αν το κάνουν marketing,
να πούνε, επειδή ξέρουν ότι όλοι κάνουν αυτό, εμείς θα κάνουμε το άλλο, ώστε να πουλήσουμε το όνομά μας ότι σεβόμαστε τον παίχτη. Δεν νομίζω να το κάνουν γι' αυτό. Η πολιτική τους είναι ξεκάθαρη. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει πετύχει. Ναι, κοίταξε να δεις, και θυμάσαι που πήρα εγώ για το Xbox 360 την απλή έκδοση του Witcher 2. Ναι, εγώ στην είχα πάρει. Και είχε μέσα χάρτες. Είχε βιβλιαράκι μήνυ οδηγό. Έχει αυτοκόλλητα. Δηλαδή, παίρνεις το παιχνίδι τους και πραγματικά σου λένε θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που αγόρασε το παιχνίδι μας. Έχει μια φιλοσοφία, δηλαδή θέλει να σου δώσει ένα παλιό. Είναι σαν να σου λαντσάρει ένα παλιό δισκάκι, δηλαδή έτσι πως ερχόταν, γεμάτο. Ακριβώς, ακριβώς. Και το παιχνίδι της είναι γεμάτο. Γιατί τα DLC που αν τα πάρεις retail έχει μέσα παιχνίδι με ζάρια, βιβλιαράκι, mini guide πάλι. Να σου εξηγεί τα πρόσωπα, αυτοκόλλητα. Δηλαδή, δεν... Είναι ότι σε σέβεται σαν παίκτη. Δεν σε θεωρεί ότι είσαι πεντάχρονο και θα πάρεις οτιδήποτε βγει κλπ. Σε θεωρεί ότι σαν ενήλικα παίκτη που θα ζήσεις και το ενήλικο περιεχόμενο του στο game και θα το παίξεις και θα το ευχαριστηθείς και με το βιβλιαράκι του και με τα όλα. Να δούμε στο Cyberpunk τι θα κάνει. Έχω μεγάλες, πολύ μεγάλες προσδοκίες για αυτό το παιχνίδι όταν θα βγει. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάποιο λάθος, ρε φίλε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ μπορεί να μην συμπάθω πάρα πολύ. Τα Witcher, γιατί δεν είναι του στυλ μου να τα παίξω. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και στα τρία παιχνίδια όμως. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Ειδικά στο Witcher 3 νομίζω ότι το αποκορύφωμα της σειράς σε μέγεθος, ποιότητα. Το καλύτερο κλείσιμο που μπορούσε να κάνει το Witcher. Αυτό, για πες. Λοιπόν, η επόμενη που θα πω εγώ είναι Ubisoft. Μην πυροβολάτε, ρε. Μην τρελαίνεστε. Γιατί ξέρω, θα πούνε τώρα, μα πώς, αφού βγάζει παιχνίδια. Με DLC, που, με Transaction. Ναι, ναι, και κάποια παιχνίδια είναι reskin του ενός και του αλλού κτλ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε όμως τι γίνεται. Γιατί τι γουστάρω εγώ την Ubisoft. Έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια που έχω ευχαριστηθεί από την Ubisoft. Για παράδειγμα, τα Assassin's Creed. Όχι όλα τα Assassin's Creed, αλλά έχω 3-4 Assassin's Creed. Mm. Έτσι, τα οποία τα γουστάρω πάρα πολύ. Έπαιξα τα Far Cry. Το 3 ήταν το κορυφαίο Far Cry για μένα. Θα βγάλω κάποια στιγμή και, αν δεν έχει βγει ήδη, review για το Far Cry 5. Διασκέδασα πάρα πολύ με το 5, διασκέδασα πάρα πολύ με το 4. Μου έδωσε διαφορετικά πράγματα με το Blood Dragon. Μου έδωσε διαφορετικά πράγματα με το Primal, που τόλμησε και καλώς τόλμησε. Mm. Δηλαδή δεν τολμάνε όλες. Μας έχει δώσει Prince of Persia στο παρελθόν. Assassin's Creed. Μας έχει δώσει, τα είπα μετά, αυτό, τα είπα. Αυτό που νομίζω, γιατί και εγώ δεν είμαι πολύ Beyond Good and Evil. Good and Evil. Αυτό που προς πολλούς δεν αρέσει στην Ubisoft, όπως και εμένα δεν μου αρέσει, είναι πώς μεταχειρίζεται τα franchise. Δηλαδή ότι δεν αφήνουν χρόνο στα franchise να αναπνεύσουν, όπως έκανε ας πούμε το Assassin's Creed. Γιατί σαν εταιρεία έχει καλό υλικό. Ναι. Απλώς νομίζω ότι παραπέφτει στο κολπάκι του να βγάλει τώρα που πουλάει και να ταξιζουμίσουμε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Αυτό τα Splinter Cell, τα δύο τελευταία που μου άρεσαν πάρα πολύ. Έχει ιστορικά franchise. Έχει πολύ franchise από πίσω του. Έχει πολύ πράγμα να σου πει. Τα Rayman, τα καινούργια. Απίστευτα. Απίστευτα. Δεν είναι εταιρεία τώρα η οποία δεν κοιτάει τη διασκέδαση του παίχτη τη. Εντάξει, έχει τα μικρό transaction. Δηλαδή, το Far Cry, άμα κάτσει και το δει, δεν έχει ούτε ένα τέτοιο. Microtransaction και την πάνω. Μάλλον το κρύψανε γιατί. Το πήρανε γιατί. Έχει κάποια πραγματάκια βρε, να αγοράσει από το. Απλώς δεν επηρεάζουν τόσο πολύ το παιχνίδι. Δεν επηρεάζουν, όχι, δεν επηρεάζουν. Τέλος πάντων, εγώ συγκεκριμένα franchise αγαπώ τη Ubisoft, δηλαδή που δεν με κουράζουν, γιατί ας πούμε και το Assassin's Creed μου άρεσε στην αρχή, αλλά με κούρασε από ένα σημείο και μετά. Και νομίζω ότι έχει φθήνει η Ubisoft πιο πολύ σε αυτό. Ναι, αν δεν είχε πιάσει όμως το 1 και το 2 και πήγαινε κατευθείαν στο 4 με του πειρατές, θα πάθαινε ένα σοκ. Ναι. Πάρα πολύ. Απλώς ήθελα λίγο να τα μεγαλώνουν τα διαστήματα, έτσι να. Να κάνουν καλύτερη δουλειά πάνω σε αυτό. Ναι, γιατί δεν δουλεύονται. Πιστεύω ότι δεν δουλεύονται όπως πρέπει να δουλεύουν. Τελείωσε, Ubisoft. Ναι, λοιπόν. Εγώ θα πω μετά Super Giant. Super Giant είναι indie developer. Το έχω ξαναπεί και στο βίντεο που είχαμε κάνει με τα indie. Mm-hmm. Ναι. Έχει βγάλει Bastion και Transistor και έχει βγάλει και το τρίτο, το Pyre. Και δεν το έχω παίξει ακόμα. Καλά, με τον Bastion και τον Transistor μου έχει φάει τα αυτιά. Καλά, εμένα είναι αποτελούν τα αγαπημένα μου από τις αγαπημένες μου εταιρείες, γιατί φτιάχνουν ένα story. Η αφήγησή τους είναι φοβερή, ο μηχανισμός αφήγησης που έχουν κάθε φορά. Και δεν ξέρω, τρελαίνομαι όταν παίζω αυτά τα παιχνίδια. Θεωρώ ολοκληρωμένες εμπειρίες παιχνιδιών και η πολιτική τους. Να πω για τον Bastion μόνο, ας πούμε, στο DLC. Θυμάμαι γιατί ήταν η αρχή των DLC στο τότε. Θέλαν να το δώσουν δωρεάν το DLC. Αλλά επειδή τότε η Microsoft είχε μια πολιτική, δεν μπορούσε να δώσει δωρεάν DLC. Είχαν βάλει ένα συμβολικό 1 ευρώ για να μπορεί να το πάρει.
Ό,τι και να βγάζει αυτή η εταιρεία νομίζω είναι τόσο δουλεμένο, τόσο ολοκληρωμένο που δεν χρειάζεται να σκεφτεί να το αγοράσει. Το πάρει γιατί δεν ξέρω γιατί δεν το έχω πάρει ακόμα. Μάλλον γιατί έχω πάρα πολλά παιχνίδια να παίξω. Κοίταξε να δεις, επειδή είναι μάλλον indie εταιρεία, το κάνουν με μεράκια και τα αγαπάνε αυτό που κάνουν. Ναι. Δηλαδή είναι από τις εταιρείες που θα κοιτάξω ποιο θα είναι το επόμενο project της, να το έχω στα υπόψη μου, να το δω με την πρώτη ευκαιρία. Σίγουρα δηλαδή, σίγουρα πραγματάκια. Και παιχνίδια που βγαίνουν παντού, δόξα τω Θεώ. Για πες. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, η επόμενη εμένα είναι η Platinum, θα πω. Ναι. Η Platinum Games. Έτσι. Καλά έκανες και το αναφέρεις. Ποιος έχει παίξει παιχνίδι της Platinum και δεν το έχει ευχαριστηθεί. Ναι. Και είναι εταιρεία που βγάζει πολλά παιχνίδια. Γιατί τώρα το λέω γιατί θυμήθηκα για αυτό που είπα στην Ubisoft. Είναι εταιρεία που βγάζει πολλά παιχνίδια. Εργολαβίες σχεδόν. Εργολαβίες. Ναι, οι εργολαβίες όμως που βγάζει δεν είναι απρόσεκτες. Ναι, δεν είναι απρόσεκτες. Ούτε είναι. Άντε, βγάλετε τη έτσι να τη βγάλουμε. Όταν έβγαλε το Metal Gear το Rising. Ναι, που το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, κάτσε καλά. Έχει βγάλει πολλά τέτοια, ρε παιδί μου. Και το Transformers έχω ακούσει καλά λόγια. Αυτό δεν το έχω παίξει. Το Devastation. Και το Transformers έχω ακούσει καλά λόγια που είχε βγάλει. Καλά, έχει βγάλει και το μαζί με τον άλλο με το Vanquish, Bayonetta. Το Vanquish. Τελειωμό δεν έχει τώρα. Όποιος έχει παίξει το Vanquish, δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνανε στο Vanquish με εκείνη την τεχνολογία του τότε. Τότε ναι. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ναι. Τα Bayonetta. Και νομίζω είναι η μόνη εταιρεία που το κάνει με τέτοια συνέπεια. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Είναι η εταιρεία που παλεύει ακόμα το single player campaign. Πολύ. Το παλεύει αυτό το πράγμα. Και τη σέβομαι για αυτό το πράγμα. Τώρα θα σου πει ο τι single player campaign ρε Μάκη. Εδώ μου βγάζει τετράωρο το story του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια της Platinum έχουν πολύ replayability. Ναι. Να παίζεις και να ξαναπαίζεις και να ξαναπαίζεις. Για παράδειγμα, δεν γίνεται να μην παίξεις τη δεύτερη φορά το Metal Gear Rising ή ναι, το Bayonetta το 2, ξέρω εγώ. Είναι απίστευτα. Για να μαζέψεις τα collectibles και αυτά, σε κάνει να θες να τα μαζέψεις. Είναι σε κάνει. Να σου πω, έχει μια μορφή arcade, δηλαδή με αυτή που θες να μπαίνεις μέσα να μαζεύεις πράγματα κλπ. Ακριβώς. Ή οι κάμερες που φεύγουν, μεγαλώνουν, πόσα χρώματα στην οθόνη. Καμίλια. Εντάξει, κάτσε καλά τώρα. Ήταν από τις το μεγάλο λάθος του Capcom που άφησε τον Καμίλια να φύγει. Και να φτιάξει. Δηλαδή, αποχωρίστηκε. Δηλαδή, φάνηκε το κενό μέσα στην Capcom. Mm-hmm. Ετοιμάζει κάτι καινούργιο εδώ η Platinum. Τον Bayonetta 3 έχει και τον Nier. Είχε τον Nier. Τώρα τον Nier το παίξει ακόμα. Τον Nier είναι Nier, τέλος πάντων. Είναι Nier, εγώ το λέω για πιο. Το Nier, στα αυτιά μου ακούγεται πιο καλά. Κάτσε καλά κι αυτό. Άλλο παιχνίδι αυτό. Ναι, τώρα θα το τελειώσω το φουλάτο και θα παίξω τον Nier. Ετοιμάζει κάτι καινούργιο. Ήταν το Scalebound που ακυρώθηκε από την Microsoft. Δεν είχαν πει για Bayonetta 3. Bayonetta 3 από για Nintendo. Ετοιμάζει κάτι για Sony. Για Sony δεν ξέρω. Ήταν την Air που είχε βγει ένα console exclusive. Να σε πάω εγώ Ιαπωνία πάλι. Ναι. Και θα πω. Θα με κράξουν και εμένα τώρα. Kojima Productions. Εντάξει, γιατί να σε κράξουν. Δεν ξέρω. Όποιος αγαπάει τον Kojima ξέρει γιατί τον αγαπάει. Ναι, εντάξει. Είναι. Βασικά δεν αγαπάω τα παιχνίδια του τόσο όσο αγαπάω τον ίδιο. Θέλω να σου πω. Φοβερός. Είναι ο άνθρωπος που. Ξέρει να κάνει τον κόσμο να ασχολείται μαζί του. Ναι, αυτό, ναι. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ και πώς χειρίζεται τα παιχνίδια του και αυτά που τα μηνύματα και τη φιλοσοφία του που περνάει. Αυτό μου αρέσει εμένα στον Kojima. Ότι περνάει τη φιλοσοφία του στα παιχνίδια. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι Kojima. Ναι, ακριβώς. Έχει την υπογραφή του επάνω και φαίνεται καθαρότατα αυτό. Εντάξει, πολλούς Μάκη τον ενοχλεί που βλέπει παντού το όνομα Kojima. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Μου αρέσει. Τατουάζω το κάνω στο τέλος. Κοίταξε, και να πω και το στραβού το δίκιο, gaming βιομηχανία, οι περισσότεροι δεν είναι όπως στον κινηματογράφο που πρώτα ακούς το σκηνοθέτη, να δω ποια ταινία έχει κάνει. Εδώ πέρα στα περισσότερα κρύβονται οι directors και ακούς πιο πολύ τα παιχνίδια από ότι αυτό. Γιατί το κάνουν αυτό. Να πω ή θα πλατιάσω. Όχι, πες. Ωραία, πες. Θα σου πω. Άνετα. Γιατί δεν θέλουν οι directors να συνδέονται με παιχνίδια. Φέρει πιν. Φεύγει ο Kojima, μένει το Silent Hill, για παράδειγμα. Θέλει να συνεχιστεί όμως το Silent Hill. Mm-hmm. Άμα ο άλλος ο παίχτης έχει συνδέσει τον Kojima πίσω από το Silent Hill και φύγει, θα πει που τελείωσε τώρα το Silent Hill. Φαίνεται και αυτό τώρα στο καινούργιο που βγάλανε το Metal Gear. Φαίνεται πάρα τώρα, πολύ. Τώρα η περίπτωση του Kojima είναι ιδιαίτερη γιατί φαίνεται πιο πολύ ο Kojima από ό,τι το προφέρει. Φαίνεται γιατί δεν μπορεί να ξαναπετύχουν την υπόθεση αν βγάλουν καινούργιο Metal Gear. Αν πάνε στα παλιά και τα ξανακάνουν remaster που λέμε. Αυτά που έλεγε εσύ στο NES, τα δύο πρώτα. Ναι. Αν τα φτιάξουν αυτά θα έχουν πάτημα, θα έχουν υπόθεση, θα έχουν τα πάντα. Συν από τα καινούργια τι μπορούν να πάρουν και να το προσαρτήσουν μέσα. Δεν θέλει.
έχουν ευελιξία να κάνουν πράγματα. Ας τον είχαν αφήσει να έκανε το Silent Hill, το PT που είχε βγάλει, ας τον είχαν αφήσει να το έκανε και εκεί θα μιλάγαμε μετά αν μπορούσε να κάνει κινηματογραφικές δουλειές. Ναι, ναι. Που θα έπαιζε. Καλά, εντάξει, κάτσε να έρθει το Death Stranding. Κάτσε να έρθει το Death Stranding. Γιατί σας άκουσα στο God of War που λέγατε ποιο θα είναι το παιχνίδι, το τελευταίο του PlayStation 4 ναι, που θα μας εκπλήξει και νομίζω ότι θα είναι το Death Stranding. Ναι, ο Σταμάτης έχει καλώσει εκεί, Bloodborne 2. Ναι, Bloodborne 2. Νομίζω ότι θα είναι το Death Stranding που θα μας εκπλήξει και ίσως το Last of Us 2, γιατί είναι το που είπαμε πριν οπτικά θα μας εκπλήξει ενώ στα τελειώματα. Και τα δύο θα είναι, ρε φίλε. Αυτά τα δύο. Νομίζω θα είναι το κυπνιάσμα του PlayStation. Μα είχα άδικο. Κάθε φορά η PlayStation. Το PlayStation. Είναι και λογικό, ρε. Όταν είναι μια χρονιά, μια γενιά, πες 7 μέσο όρο, 5 με 6 χρόνια μέσο όρο, στο τέλος που έχουν μάθει λίγο καλύτερα να φτιάχνουν παιχνίδια, ξεζουμίζουν καλύτερα την κονσόλα. Ξεζουμίζουν καλύτερα. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Αυτό πιστεύουμε και εγώ δηλαδή ότι γίνεται όλο αυτό συνέχεια. Για πες, λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για τελειώσε με. Και τελειώνω εδώ με την Nintendo. Δεν υπάρχει πιθανότητα, μην κοιτάτε που δεν έχω πάρει Switch τώρα, γιατί έχω τσαντιστεί λίγο με αυτό που έγινε με το Wii U και δεν μπορώ να το ξεπεράσω ακόμα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση η Nintendo να σου βγάλει παιχνίδι το οποίο θα χρειάζεται patch. Δεν έχουν κάνει κάτι σωστά και κάτι δεν εμφανίζεται σωστά. Θα σου δώσει DLC τα οποία είναι του πεταματού. Θα σου δώσει microtransaction να αγοράσει στολές και... Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει Metroid και να μην είναι σωστό, ρε. Και να μην είναι σωστό, αυτό το πράγμα. Ή το Mario, το... Δεν υπάρχει να μην σου βγάλει παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος του και να μην είναι διασκεδαστικό. Ναι. Το Mario, το Odyssey που έβγαλε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Που είχε λάθος αυτό το παιχνίδι, και, πουθενά. Και ξέρεις κάτι, αν και είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί franchise και συνέχεια, ανακυκλώνει δηλαδή το franchise. Ναι, το κανένα δεν μοιάζει με το προηγούμενο. Είναι αυτό ότι οι μηχανισμοί που βρίσκει και κάθε φορά και το εξελίσσει το πράγμα είναι πολύ εντυπωσιακοί. Το πώς περάσαμε από το Super Bros του Game Boy, πώς έχουμε φτάσει στο Odyssey εδώ πέρα. Ναι, πώς δηλαδή, μιλάμε για 20-30 παιχνίδια. Αν κάνουμε αφιέρωμα στο Mario, θα μας πάρουν 2 ώρες. Θα λέτε τουλάχιστον 4 part. Θέλει τέσσερα part, ναι. Να θυμηθείτε γιατί να πω για το Galaxy του Wii. Πάνω το Galaxy, ναι. Όντως δηλαδή ήταν διαφορετικός ο μηχανισμός που χρησιμοποιούσε. Όντως ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Έπαιζα πάλι Mario, αλλά έπαιζα άλλο. Τελείως διαφορετικό. Λες και έπαιζα τελείως διαφορετικό IP, ρε φίλε. Αυτό είναι το... Και κάθε φορά τα χειρίζεται με πάρα πολύ σωστό τρόπο τα franchise της. Όλα τα franchise της, έτσι. Το Zelda πόσες φορές το έχει αλλάξει. Και αυτό φαίνεται και στις εταιρείες που δουλεύουν για την Nintendo, όχι όταν φτιάχνει ίδια παιχνίδι. Ας πούμε, όπως ήταν παλιά η Rare, ξέρω εγώ, η Retro δεν είναι το Metroid. Ναι, Retro. Πώς περνάει η φιλοσοφία της στα franchise που η ίδια δίνει να κάνουν και συνεχίζεται το μοτίβο. Ναι, γενικά η Nintendo είναι εγγύηση νομίζω. Εγγύηση, όταν θα πάρεις δικό της παιχνίδι, δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα, θα διασκεδάσεις, θα περάσεις καλά, θα παίξεις, είναι εγγύηση. Λοιπόν, αν πάρεις το Switch τώρα, μέχρι να πεθάνει το Switch, να σου δώσω να καταλάβεις, σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια λέμε. Μέχρι να πεθάνει και να βγει κάποια άλλη κονσόλα. Θα έχει σίγουρα στη βιβλιοθήκη σου 20 παιχνίδια μοναδικά. Εδώ το Wii U είχε, ρε φίλε. Το Wii U, ναι. Που δεν πρόλαβε να βγάλει και πάρα πολλά πράγματα. Έβγαλε η Nintendo μόνο, της έβγαλε πολλά παιχνίδια. Θα έχει σίγουρα μία εικοσάδα στη βιβλιοθήκη σου, η οποία θα είναι ανεπανάληπτη. Ναι. Θα τη βάζεις και θα λες, κοίτα εδώ να δεις τι γίνεται τώρα. Γιατί εγώ κάποια παιχνίδια του Wii, του πρώτου Wii σκέψου, τα έχω βάλει και τα παίζω τώρα. Ναι, και λέω, ναι. Δεν γίνονται αυτά που έχουν σκεφτεί. Ναι, και το Wii είχε παιχνίδια έτσι, να μάθεις να παίξεις, εκτός εντάξει είχε πολύ software, αλλά κάποια παιχνίδια έχεις να πάρεις. Δηλαδή, άμα θες να πάρεις Wii και να δεις κάποια παιχνίδια, έχεις να τα δεις. Και χρησιμοποιεί και όλα στα παιχνίδια της ανάλογα το τι έχει βγάλει στην κονσόλα της. Εκείνη τη φάση δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, με όλα τα παιχνίδια του Wii που είναι καλά, ας πούμε, και γουστάρω εγώ να παίξω, χρησιμοποιούν τέλεια το Wii Mode. Το κόλπο δηλαδή, ξέρεις. Αυτό είναι και πώς προσαρμόζει την καινοτομία του μηχανήματος στα παιχνίδια τους κάθε φορά. Δηλαδή από το DS μέχρι το. Wii U. Στο Wii U, ας πούμε. Στο ταμπλέτα, Wii U. Υπάρχουν ίδια παιχνίδια που μπορείς να τα παίξεις και σε PlayStation 4 ή σε Xbox One και δεν έχουν καμία σχέση με την αίσθηση που σου δίνει το παιχνίδι να το παίζεις στην κονσόλα. Έχει αυτό το παραπάνω. Δηλαδή είναι σαν ένα feature παραπάνω στο παιχνίδι. Ένα bonus παραπάνω. Ακριβώς. Σωστός. Τι βαθμολογίες πήρε, ας πούμε, το Zombie U. Ναι, ναι, ναι. Στη μία περίπτωση, ναι. Το άλλο ήταν, φαντάζομαι ότι στις PlayStation και Xbox consoles θα ήταν πιο άψυχο χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό που έχει στο Wii U. Ακριβώς. Το έχουμε ξαναπεί όμως. Και τώρα θα σε κλείσω εγώ, Μάκη.
Θα σου πω άλλη μια εταιρεία που με σέβεται, σε σέβεται, μας σέβεται και περνάμε πάρα πολύ καλά με τα παιχνίδια της. Άσχετα άμα εμένα το Grand Theft Auto δεν αποτελεί το αγαπημένο franchise που μπορεί να βγω στο δρόμο γυμνός για να πάω να το αγοράσω. Όπου, γιατί μιλάμε για, ναι, δηλαδή, μιλάμε για παιχνίδια που έχουν ιστορικά τις μεγαλύτερες πωλήσεις ever. Νομίζω ότι όμως οποιοδήποτε franchise και αν πάρει, καταρχάς δουλεύεται πάρα πολύ, είναι άψογο και γίνεται, δηλαδή ακόμα θυμάμαι την έκδοση του Grand Theft Auto 5 στο PlayStation 3 και στο Xbox 360 και λες πώς είναι δυνατόν ρε παιδιά να παίζει αυτό το παιχνίδι στην κονσόλα, σε αυτή την κονσόλα, ναι. Την παλιά. Ναι, είναι μια εταιρεία που θα σου βγάλει το παιχνίδι και θα πεις και ευχαριστώ γιατί είναι η κινηματογραφικότητα, είναι, νομίζω άμα μπω δύο εταιρείες που έχουν κινηματογραφικά παιχνίδια, έτσι πως εννοούμε τα κινηματογραφικά παιχνίδια, είναι η Naughty Dog που ανέφερα πρώτη και η Rockstar που λέω τελευταία. Ξέρουν να δίνουν κινηματογραφικά παιχνίδια. Βέβαια η Rockstar είναι σε πιο open. Ναι, εντάξει, γιατί το Max Payne δεν το πήρε και το έκανε. Ναι, το έχω αναφέρει και στο βίντεο. Ναι, έκανε ολόκληρο αφιέρωμα. Ναι. Ήξερα εγώ και εγώ όταν είχα πάρει το PlayStation 4 το πρώτο, το απλό, όχι το Pro. Το είχα πάρει bundle με το Grand Theft Auto. Θυμάμαι ότι το έβαλα για να δω ρε παιδί μου. Εσύ το έχεις πάρει bundle γιατί θέλεις το λευκή κονσόλα, από ό,τι θυμάμαι, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Χάζεψα. Μην κοιτάς τώρα που δεν είναι τις φάσεις να παίξω κάτι γκανγκστερικό. Γιατί γενικώς θα αποφεύγω αυτά τα γκανγκστερικά. Δεν ξέρω, δεν με τραβάνε. Δεν με τραβάει η υπόθεσή τους, όχι ότι φταίει το παιχνίδι, αλλά έπαιξε κανένα δύο ώρο. Έπαθα σοκ, λέω τι γραφικά είναι. Δηλαδή... Εγώ το είχα πάθει στο PlayStation 3 αυτό. Όταν είχα πάρει bundle του PlayStation 3, το FAT, τότε που ήμασταν ακόμα στρατό, Μάκη, το είχα πάρει με το Grand Theft Auto το 4 και το Killzone το 2. Ναι. Και έπαθα έτσι με τον το Grand Theft Auto. Και τι κάνουν καλή δουλειά, τα προσέχουν τα παιχνίδια. Ναι, μα φαίνεται ρε. Κάθε franchise για να βγει κάνει τουλάχιστον μια πενταετία, 4-5 χρόνια για να βγει το επόμενο. Δεν, δηλαδή τώρα το Red Dead Redemption 2 που βγαίνει φέτος. Είναι πόσο, άλλο παιχνίδι. Πόσο, μια τετραετία, πριν 4 χρόνια βγήκε το 1. Ναι. Εντάξει, και θα ξέρεις ότι θα βγει χαρτί. Τώρα βέβαια είδε και την γλύκα με τα online και το έχουν δηλαδή στο Grand Theft Auto 5 δεν βγάλανε expansion όπως είχαν κάνει στο 4. Ναι. Πούλησε πάρα πολύ το Meta να μπαίνουν online και να πουλάνε διάφορα τέτοια. Χαμός. Οπότε ελπίζω να μην την πάρει κάτι ούτε. Συνήθω ένα φίλο που είχε έρθει σπίτι και το πήρε. Ένα ξάδερφο, τι ήταν αυτό. Ναι, και μου είχε πάρει την κονσόλα, παιδιά. Και άμα μπείτε στο προφίλ μου στο PSN και δείτε τα achievement που έχω, στα τρόφις που έχω στο Grand Theft Auto, δεν είναι από μένα, είναι από τον ξάδερφο που ήρθε και κατσικώθηκε στον καναπέ, πήρε το χειριστήριο και δεν έλεγε να κουνηθεί. 24 ώρες ανοιχτή κονσόλα. Είδα τα τρόφι και λέω για να τα πάρει αυτά. Πόσες ώρες έπαιζε ρε αυτός, λέω. Πόσο καιρό τον είχε μέσα στο σπίτι του. Γιατί δεν παίζει. Ρε, 24 ώρες ανοιχτή κονσόλα. Έτρεμε το φιλοκάρδι μου, θα μου μείνει η κονσόλα. Ωραία. Λοιπόν. Αυτές ήταν οι αγαπημένες μας εταιρείες. Εσείς γράφτε από κάτω κι εσείς. Ποιες είναι οι αγαπημένες εταιρείες, ποιες γουστάρατε να παίζετε τα παιχνίδια τους, σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια πάντα. Ναι. Και εμείς. Σας χαιρετούμε εδώ. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, να ξαναλέω πάλι τα ίδια, είναι να χτυπήσετε το subscribe button κάτω ή ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και το σχόλιο βοηθάει. Τζίμις Γίγας, Μάκης Ζεστούνης. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Stay joystick. Stay joystick, παιδιά. Για χαρά.